Και μου έφταιγε στο σπίτι με το μαξιλάρι. Just me and you, just me and you. Πάλι λίγο περισσότερο στην ειρήνη. Ναι, βάλω. Λίγο περισσότερο στην ειρήνη, Έβαλε. Λίγο παραπάνω. Έβαλε. Δεν είναι παραπάνω. Έβαλε, λέμε. Λίγο παραπάνω. Βάλε λίγο. Πόσο φορές θα το πεις? Τόσο πολύ, σε δυσκολεύει. Δεν είναι καλά. Να πάρει λίγο δύναμη. Δεν πειράζει. Τόσο. Εσένα, η Σόφη μου μιλούσε. Αχ, μας τρελάνει όλους. Εχθές, ενώ συμφωνήσαμε ότι θα φάμε όλοι, θα φάμε όλοι το ίδιο, υπήρχε ένα άτομο στην ομάδα, το οποίο έχει πολλή αδυναμία, γιατί έχει αδυνατήσει πραγματικά πάρα πολύ το κορίτσι, και είναι η Ειρήνη. Έχει θέμα αυτή τη στιγμή, γιατί ήταν ούτως ή άλλως αδύνατη. Επομένως, εγώ τουλάχιστον από πλευράς μου, όταν βλέπω κάτι τέτοιο, προσπάθησα να πω... όχι προσπάθησα, είπα απλά στην ομάδα ότι να φάει η Ειρήνη λίγο παραπάνω. Και χωρίς να αντιδράσει κανένας άλλος, η αλήθεια είναι ότι αντέδρασε ο Γιάννης. Και μάλιστα επαναλαμβανόμενα έλεγε όχι και με έβγαλε εμένα ότι υπερβάλλω. Εκτός από τη Σόφη. Εντάξει, πώς πρέπει να το πεις με βουλωμένα μάτια, Γιάννη. Αυτό το μόνο που σου είπα είναι ότι χθες με έφερε σε δύσκολη θέση. Ναι, ωραία, το δεν είπαμε. Μίλησα για τους κόκκους του νησιού. Μίλησα το ότι με έφερε σε δύσκολη θέση. Ναι. Μην το ξανακάνεις αυτό. Ας το τελειώσουμε. Τώρα το καταλάβαμε ότι αν κάποιος έχει περισσότερη ανάγκη, και δεν αυτό, είναι κακό. Γιατί ήρθες και μου λες, έπειχε όλο το βράδυ. Μα δεν σέρβιρα εγώ. Και του λέω, μπα τώρα κατάλαβες ότι είναι άρρωστη. Ούτε αποφασίζω εγώ. Αποφασίζει όλη η ομάδα. Αντιδράς. Γιατί δεν μίλησε όλη η ομάδα τότε. Ένας άνθρωπος που υποφέρει σε μία ομάδα πρέπει να βοηθιέται από την ομάδα. Αυτό σημαίνει ομάδα. Διαφορετικά σημαίνει εγωισμός, εγωκεντρισμός και ο καθένας κοιτάει τον εαυτό του. Αυτό, από τη στιγμή που έχουμε έρθει στην επιβίωση, πρέπει να βγει στην άκρη. Κάποια μέρα μπορεί εγώ που έχω περισσότερα κιλά πάνω από την Ειρήνη να μην φάω για να φάει η Ειρήνη. Ή αντίστοιχα κάποιος να το κάνει για μένα να εγώ αρρωστήσω. Αυτό σημαίνει ομάδα. Και έτσι μπορεί να πάει μπροστά. Όλοι θέλουμε να φάμε παραπάνω, αλλά εδώ είμαστε όλοι ίσα. Αυτό σημαίνει ομαδικότητα. Όταν αύριο μεθαύριο ένας δυνατός μου παίχτης αρρωστήσει, εγώ θα δώσω και λίγο από τη δικιά μου τη μερίδα όταν τον έχω ανάγκη στο αγώνισμα. Εσύ ηρέμησε. Εσύ ηρέμησε. Θα μας αποτρελάνεις όλους. Εσύ ηρέμησε. Πριν λίγο έλεγες ότι απευθυνόταν σε σένα και σου λέω στο πληθυντικό απευθυνότανε. Εμένα κοίταζε. Κοίτανε μπροστά. Τώρα, εμένα κοίταζε. Έτσι καταλαβαίνεις. Γιατί καταλαβαίνεις. Θα μας αποτρελάνεις όλους. Το θέμα σου τι είναι, να μας εκνευρίζεις. Αυτό είναι το θέμα σου. Έλα ρε, ηρέμησε. Δεν έχω ενέργεια να περπατήσω. Θα μου φας και αυτή την ενέργεια. Ηρέμησε. Και ποιο φταίει. Σου έκανα κάτι. Και ποιο φταίει. Σου έκανα κάτι, κορίτσι μου. Τώρα έτσι ξέρεις να λες, γιατί πριν άλλα έλεγες. Αυτές τις κολοτούπες αλλού, Γιάννη, όχι σε μένα, όχι σε εμάς εδώ. Ηρέμησε. Δεν θα ηρεμήσω όταν με κάνεις έξαλλη πρωί-πρωί. Τρέμουν τα πόδια μου, δεν μπορώ να περπατήσω.
Άμα έχεις κάποιο πρόβλημα μαζί μου, εντάξει, τι να. Εγώ έχω πρόβλημα μαζί σου. Εσύ έχεις πρόβλημα με τον πάρτι σου. Δεν έχω πρόβλημα εγώ κανένα με την Ειρήνη. Δεν κρατάω κακία σε κανέναν. Ελπίζω και αυτή να αισθάνεται το ίδιο. Μάζεψε την. Μάζεψε την. Μίλα όμορφα. Μίλα όμορφα. Μίλα όμορφα. Δεν με έχεις την να γυρνάει το μάτι μου εμένα που μου γούρλασες χθες τα μάτια. Και αυτή τη φορά δεν θα κάνω την καλή σου. Δώσα μία ευκαιρία. Δεν θα σου ξαναδώσω άλλη ευκαιρία. Δεν είσαι καλά, ηρέμησε. Εγώ δεν είμαι καλά. Δεν σέβεσαι τίποτα. Πραγματικά δεν σέβεσαι τίποτα. Μάθε την ομαδικότητα και μετά μίλα. Μας δίνεις. Θα σε δίνω, ναι, ρε. Και μετά δημιουργεί ένα θέμα άλλο. Μιλάς για άλλο πράγμα και αρχίζει και τα βάζει με άλλον άνθρωπο. Και βάζει τη Σόφη και λέει: η Σόφη απευθύνθηκε σε μένα. Στον πληθυντικό μιλούσε η Σόφη. Λίγο πρέπει, πιστεύω, να διαχειριστεί όλο αυτό που έχει μέσα στο κεφάλι του. Λίγο να δουλεύεται να προσαρμοστεί στην ομαδικότητα και στην ομάδα, στο σύνολο. Μίλησε χθες ο Γιάννης που δεν αγωνίστηκε καν. Έλα, πάμε να μαζέψουμε ξύλα. Και εμείς παραδίνουμε τη δεύτερη μας πνοή. Δεν είμαι και ο πιο έρημος άνθρωπος στον κόσμο. Υπάρχουν στιγμές που θα ήθελα να είμαι πιο έρημος. Το να βάλεις 12 άτομα κάτω από μια μικρή στέγη 10 μέτρα χωρίς φαγητό είναι ένα πείραμα, νομίζω, για τα νέα.